Μια άλλη συνέπεια ηθικής σημασίας είναι ότι για πρώτη φορά το ελληνικό έθνος βρέθηκε χωρίς συλλογικό στόχο. Μέχρι τότε η μεγάλη ιδέα λειτουργούσε και ως μηχανισμός κοινωνικής συνοχής. Έχει λεχθεί από ορισμένους ιστορικούς της αριστεράς ότι αν δεν ανατύχαν κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα πριν το 22, αυτό οφειλόταν σε ότι υπήρχε το κοινό όραμα. Για πρώτη φορά ο ελληνισμός βρέθηκε χωρίς κοινωνικό όραμα, γι' αυτό και στο Μεσοπόλεμο μετά το 22 υπάρχει μια έντονη υπαρξιακή κρίση. Υπάρχουν αναζητήσεις προς άλλες κατευθύνσεις. Έρχεται στην Ελλάδα συρροή ξένων ιδεολογικών ρευμάτων. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει έτσι μια δίνη ιδεολογικού και ηθικού περιεχομένου. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η Ελλάδα σήμερα από αυτά τα γεγονότα ήταν η ανταλλαγή πληθυσμών. Η Ελλάδα έπρεπε να απορροφήσει πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Και αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, το να ενσωματώσει τους πρόσφυγες στην ελληνική ζωή. Ο Βενιζέλος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε ότι αυτό μπορεί να ενίσχυε την Ελλάδα. Αλλά ήταν και πρόβλημα. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε να έχει ένα προλεταριάτο 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων χωρίς να έχει βιομηχανία. Δηλαδή όλοι οι Μικρασιάτες βρέθηκαν εδώ, ήταν σε μια κατάσταση προλεταριακή, χωρίς όμως να υπάρχει μια βιομηχανία να τους απορροφήσει. Και έτσι έγινε το αντίθετο. Επειδή βρέθηκαν εδώ οι Μικρασιάτες, μπόρεσε και στήθηκε ένα πρόπλασμα βιομηχανία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Ψυχολογικά τα γεγονότα του 1922 και του 1923 ήταν ένα τεράστιο σοκ για την Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται στην ελληνική ποίηση και στη λογοτεχνία. Η χώρα δεν ήταν ποτέ η ίδια από τότε. Όλη αυτή η ιστορία μέσα στο δράμα που περιέχει η προσφυγιά, βέβαια, και αυτοί οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν στην ελληνική κοινωνία έκανε πολύ μεγάλο καλό. Της άνοιξε ένα παράθυρο που δεν το είχαν ως τότε. Είμαστε πάρα πολύ περίκλειστοι. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοσμοπολίτες. Είδαν άλλους κόσμους, έζησαν με άλλους ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και της άνοιξε τα μάτια και όσον αφορά και στη λογοτεχνία. Δηλαδή, καινούργια θέματα τα οποία δεν είχαν αγγίξει ως τότε άρχισαν να ενδιαφέρουν και τους συγγραφείς και τον κόσμο που τα διάβαζε, βέβαια. Η γενιά του 30 σε επίπεδο λογοτεχνίας είναι προϊόν του προσφυγικού ελληνισμού, προϊόν του 22. Και στη μουσική, το ρεμπέτικο, μια νέα μουσική έκφραση που κυριάρχησε στην Ελλάδα. Προέρχεται από τους πρόσφυγες, μέχρι τότε δεν υπήρχε το ρεμπέτικο. Ήταν ένα περιθωριακό τραγούδι των τεκέδων της Μύρνης, ας πούμε. Με το προσφυγικό ελληνισμό το ρεμπέτικο εξελίχθηκε, εξευγενίστηκε, κυριάρχησε. Όπως λέει ο Βενέζης κάπου, ότι δεν γράφηκε το έπος της Μικράς Ασίας ακόμα. Ίσως το έπος να προϋποθέτει και μια νίκη, να μην προϋποθέτει μια ήττα.